Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε μαζί και τη σημερινή ημέρα και αυτή την ώρα στην εκπομπή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Την εκπομπή αυτή που προσπαθούμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να σχολιάζουμε κάθε θέμα το οποίο σας ενδιαφέρει και μας στέλνετε με email στη διεύθυνση που τώρα φαίνεται στην οθόνη σας. Σήμερα έχουμε μία ερώτηση από τον Δημήτρη από την Πάτρα. Γιατί πρέπει η γυναίκα να φοράει μαντήλι στην προσευχή? Τα μακριά μαλλιά δεν είναι κάλυμα? Ναι, αγαπητέ Δημήτρη, είναι μία ερώτηση που έχει προβληματίσει πάρα πολλούς χριστιανούς και στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο, και τούτο οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχει γίνει ορθή, σωστή, κανονική μετάφραση από τα αρχαία πρωτότυπα κείμενα, όπως φαίνεται και στη μετάφραση του Βάμβα αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη μετάφραση και αν διαβάσουμε. Διαβάζω από το 11ο κεφάλαιο της επιστολής προς Κορινθίους της πρώτης και το εδάφιο 2. «Σας επαινώ δε αδελφοί ότι εις πάντα με ενθυμίστε», λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Κορινθίους, όπως είπαμε την πρώτη, «σας επαινώ δε αδελφοί ότι εις πάντα με ενθυμίστε και κρατείτε τας παραδόσεις καθώς παρέδοκα εις εσάς. Θέλω δε να εξεύρετε ότι η κεφαλή παντός ανδρός είναι ο Χριστός, κεφαλή δε της γυναικός ο Ανήρ, κεφαλή δε του Χριστού ο Θεός. Πας Ανήρ προσευχόμενος ή προφητεύων, εάν έχει και καλυμμένη την κεφαλήν, κατεσχύνει την κεφαλήν αυτού. Πάσα δε γίνει προσευχομένη προφητεύουσα, με την κεφαλή άσκεπη, κατεσχύνει την κεφαλήν εαυτής, διότι εν είναι και το αυτόν με την εξηρισμένη. Επειδή αν δεν καλύπτεται η γίνη, ασκουρεύσει και τα μαλλία αυτής, και αν είναι σχρόν εις τη γυναίκα να κουρεύει τα μαλλία αυτής ή να ξηρίζεται, ας καλύπτεται. Διότι ο μεν ανήρ δεν χρεωστεί να καλύπτει την κεφαλήν αυτού, επειδή είναι εικόν και δόξα του Θεού, η δε γυνή είναι δόξα του ανδρός. Διότι ο ανήρ δεν είναι εκ της γυναικός, αλλά η γυνή εκ του ανδρός. Επειδή δεν εκτίσθη ο ανήρ δια την γυναίκα, αλλά η γυνή δια τον άντρα. Δια τούτο η γυνή χρεωστεί να έχει εξουσία επί της κεφαλής αυτής, δια τους αγγέλους». Ας διαβάσουμε μέχρι εδώ και να δούμε ποιο είναι το λάθος της μετάφρασης που έχουν όλες σχεδόν, και εν πάση περιπτώσει όσες έχω δει εγώ, οι μεταφράσεις του αρχαίου κειμένου. Στην μετάφραση αναφέρεται «και καλυμμένη κεφαλή, ασκεπή κεφαλή, να καλύπτεται η γυναίκα και αν είναι σχρόν να κουρεύει να ξυρίζεται τα μαλλιά της, ας καλύπτεται. Και επίσης ο άντρας δεν χρεωστεί να καλύπτει την κεφαλή αυτού». Στο κείμενο όμως χρησιμοποιεί μια άλλη λέξη. Στην θέση κεφαλή ασκεπή χρησιμοποιεί τη λέξη ακατακάλυπτο. Στη θέση καλύπτεται η γυνή σημαίνει, γράφει το αρχαίο κείμενο, κατακαλύπτεται. Υπάρχει λοιπόν μία διαφορά μεταξύ του καλύπτω και του κατακαλύπτω. Στην ελληνική γλώσσα το κατακαλύπτω σημαίνει κάλυμα πάνω στο κάλυμα. Σαφώς λοιπόν, γιατί το αναφέρει η Γραφή, ότι η γυνή εάν έχει κόμη
είναι δόξα εις αυτήν, διότι κόμη δόθη εις αυτήν αντί περιβολέως, λέει το κείμενο αντικαλύματος μεταφράσεις. Δηλαδή, υπάρχει ο περιβολεύς, ο οποίος καλύπτει την κεφαλή της γυναικός που είναι η κόμη και μάλιστα όχι κουρεμένη, ξυρισμένη, αλλά πάνω από τον περιβολέα, από το κάλυμα, ο Λόγος του Θεού μας λέγει για ένα κάποιο κατακάλυμα, το οποίο είναι απαραίτητο και μας το εξηγεί. Γιατί είναι απαραίτητο το κατακάλυμα, πάνω δηλαδή ένα πρόσθετο κάλυμα, πάνω στο κάλυμα της κεφαλής της γυναικός που είναι η κόμη, τα μαλλιά αυτής. Μας εξηγεί λοιπόν ότι η δόξα της γυναικός, η κεφαλή της γυναικός είναι ο Ανήρ και η κεφαλή του ανδρός είναι ο Χριστός. Όταν λοιπόν προσεύχεται ο άνδρας, δεν θα πρέπει να κατακαλύπτει την κεφαλή του, γιατί στην πραγματικότητα κατακαλύπτεται ο Χριστός. Δηλαδή, ενώ ο άνδρας θα πρέπει να είναι ακατακάλυπτος, ώστε να μην κατακαλύπτεται η κεφαλή του που είναι ο Χριστός. Δηλαδή, όταν προσεύχεται ή προφητεύει, να έχει ακατακάλυπτο την κεφαλή του που είναι ο Χριστός, ώστε να δοξάζεται ο Χριστός με την προσευχή του. Σε αντίθεση με τη γυναίκα, της οποίας κεφαλή είναι ο άντρας, μας εξηγεί ο Λόγος του Θεού, ότι θα πρέπει όταν προσεύχεται ή προφητεύει να κατακαλύπτει την κεφαλή της, δηλαδή να βάζει κάλυμα πάνω στον περιβολέα που έχει, που είναι η κόμη της, ώστε να μην δοξάζεται η κεφαλή της που είναι ο άντρας της. Πρέπει δηλαδή να κατακαλύπτεται η κεφαλή της που είναι ο άντρας της, ώστε προσευχομένη ή προφητεύουσα να δοξάζεται ξεπερνώντας τον άντρα και πάλι ο Χριστός. Συνεχίζει μάλιστα ο Λόγος του Θεού ότι πρέπει και ο άντρας να προσεύχεται με ακατακάλυπτο την κεφαλή του για να δοξάζεται ο Χριστός, και η γυναίκα με κατακεκαλυμμένη την κεφαλή της για να μην δοξάζεται ο άντρας της αλλά ο Χριστός, και μάλιστα για την παρουσία των αγγέλων. Γιατί οι άγγελοι δεν στέκονται σε προσευχή στην οποία δοξάζεται άνθρωπος, ούτε στέκεται σε προσευχή που η γυναίκα προσεύχεται με ακατακάλυπτο την προσευχή. Προκειμένου λοιπόν στην προσευχή μας να είναι η παρουσία του Θεού, να είναι η παρουσία των αγγέλων, πρέπει η προσευχή μας να γίνεται με σωστό, δηλαδή με γραφικό, δηλαδή με τρόπο που μας αποκαλύπτει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Προκειμένου δε να ενισχύσει την άποψη αυτή ο Απόστολος Παύλος, συνεχίζει από εκεί που είχαμε μείνει, λέγοντας στο 11 εδάφιο: «Πλην ούτε ο άντρας χωρίς τη γυναίκα, ούτε η γυναίκα χωρίς τον άντρα είναι δυνατόν να υπάρχει εν Κυρίω». Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν όταν προσεύχεται ο άντρας να μην επηρεάζεται από την προσευχή της γυναίκας, ούτε και όταν προσεύχεται η γυναίκα να μην επηρεάζεται από τον άντρα. Αλλά και αν ο άντρας και η γυναίκα είναι παντρεμένοι, που εδώ μιλάει για παντρεμένους ανθρώπους βεβαίως, δεν μπορεί να ξεχωριστεί σε δύο, γιατί αυτό το οποίο συνέζευξε σε δύο πρόσωπα, το αντρόγυνο, γιατί αυτό το οποίο συνέζευξε ο Θεός, κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να χωρίσει, και ο Θεός έκαμε τους δύο η σάρκα μία. Χωρίς λοιπόν τη γυναίκα ο άντρας δεν μπορεί να υπάρχει μόνος του, γιατί είναι πια ένα με τη γυναίκα, το ίδιο και χωρίς τον άντρα η γυναίκα δεν μπορεί να υπάρχει μόνη της, γιατί είναι ένα με τον άντρα. Άρα λοιπόν, είτε στην παρουσία του ανδρός, είτε στην απουσία του ανδρός, όταν η γυναίκα προσεύχεται ή προφητεύει, θα πρέπει να κατακαλύπτει την κεφαλή της για να ξεπερνάει η δόξα που αποστέλει προς τον ουρανό τον άντρα της και να πηγαίνει απευθείας στον Θεό, και μάλιστα για να παρευρίσκονται και οι άγγελοι στην προσευχή τους. Συνεχίζοντας λοιπόν στο 13 εδάφιο, ο Απόστολος Παύλος μας φέρνει ένα ωραίο παράδειγμα. «Κρίνατε εσείς καθεαυτούς. Είναι πρέπον λοιπόν η γυναίκα να προσεύχεται εις τον Θεόν ακατακάλυπτος,
ούτε αυτή η φύσης δε σας διδάσκει ότι ο ανήρ μεν αν έχει κόμη είναι σε αυτόν ατιμία, η γυνή δε αν έχει κόμη είναι δόξα εις αυτόν. Δηλαδή η φύση δε σας διδάσκει ότι ο άντρας εάν έχει κόμη είναι ατιμία σε αυτόν, και ταυτόχρονα ότι ο άντρας, στον άντρα λιγοστεύουν τα μαλλιά, πέφτουν, αλλά δεν είναι σε ατιμία. Ενώ η γυναίκα σπάνια χάνει τα μαλλιά της, και αν τα χάσει πρέπει απαραίτητος να φοράει περιβολέα για να μην είναι χωρίς κάλυμα, πόσο μάλλον όταν προσεύχεται να προσεύχεται χωρίς κατακάλυμα. Και ολοκληρώνει στο 16 εδάφιο, αν κάποιος φαίνεται ότι είναι φιλόνικος, εμείς τι αυτήν συνήθεια δεν έχουμε, ούτε η Εκκλησία του Θεού. Αυτό λοιπόν, αυτός ο λόγος και αυτή η προτροπή και αυτή η αποκάλυψη του Λόγου του Θεού εδόθη μέσα από το Θεόπνευστο Λόγο του Θεού, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού δια του Αποστόλου Παύλου, προς όλους τους χριστιανούς οι οποίοι έχουν πάρει απόφαση μέσα στην καρδιά τους, στερεά και αμετακίνητη, να μένουν ακριβώς στο Λόγο του Θεού, καθώς πάλι ο Απόστολος Παύλος μας λέγει «Ταύτα μελέτα, εις ταύτα μένε και να είναι φανερά εις πάντας η προκοπή σου». Ένα λοιπόν από αυτά τα ταύτα μελέτα και ταύτα μένε είναι και η προσευχή και η προσευχομένη και η προφητεύουσα γυναίκα, ότι πρέπει να κατακαλύπτει την κεφαλή της, δηλαδή πάνω στο κάλυμα που είναι η κόμη της, να βάζει κατακάλυμα μόνο για τις ώρες ή για το χρόνο που προσεύχεται ή προφητεύει. Ταυτόχρονα δε ο άντρας θα πρέπει να προσέχει, όταν προσεύχεται ή προφητεύει, να έχει ακατακάλυπτο την κεφαλή του, για να δοξάζεται η κεφαλή του που είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτή λοιπόν είναι η απάντηση, αγαπητέ Δημήτρη από την Πάτρα, και συνεχίζουμε τώρα με την επόμενη ερώτηση, που είναι τα όργανα, πάλι του Δημήτρη από την Πάτρα, τα όργανα στη λατρεία δεν ήταν κάτι που άρεσε του Θεού μας στην Παλαιά Διαθήκη? Δεν μπορούμε λοιπόν στην Καινή Διαθήκη, εάν θέλουμε να υπάρχουν συνοδεία οργάνων στη λατρεία, να τα χρησιμοποιούμε? Σας ευχαριστώ πολύ. Αγαπητέ Δημήτρη, πολλά πράγματα έκαναν στην Παλαιά Διαθήκη και τα οποία όχι μόνο άρεσαν στο Θεό, αλλά ήταν και εντολή του Θεού. Παραδείγματος χάρη, υπήρχαν οι ιερείς, οι οποίοι οι ιερείς δεν ήταν τίποτα περισσότερο από σφάχτες και εκδάρτες, οι οποίοι είχαν σαν καθήκον, σαν υποχρέωση, να θυσιάζουν, να σφάζουν και να δεκδέρνουν και να θυσιάζουν ζώα, και μάλιστα όχι ένα ή δύο, πολλές φορές χιλιάδες, σε συναθρήσεις και σε λατρείες προς το Θεό, και να τα καίνε ίσως μην ευωδίας προς τον Θεό, υπέρ της συγχώρεσης των αμαρτιών, της σαρκός των ανθρώπων. Επίσης είχανε ναό μέσα στον οποίο και μόνο σε αυτόν μπορούσανε να λατρεύουν το Θεό, να εξομολογούνται και να συναντούν το Θεό. Μέσα σε αυτό το ναό υπήρχε το θυσιαστήριο, που ήταν ο τόπος λατρείας και αποκαλύψεως του Θεού. Είχανε μέσα στο ναό τα Άγια, μέσα στα οποία εισήρχονται όλοι οι ιερείς, αλλά υπήρχε το καταπέτασμα, πάντα κατά την εντολή του Κυρίου. Και πίσω από το καταπέτασμα ήταν τα Άγια των Αγίων, όπου εισήρχεται μια φορά το χρόνο μόνο ο αρχιερεύς. Επίσης είχαν όργανα με τα οποία έψελαν στο Θεό, όπως λες πολύ καλά. Όμως τα πράγματα άλλαξαν με την εμφάνιση του Ιησού Χριστού στη γη, δηλαδή αφότου ο Λόγος του Θεού έγινε σάρξ, και άλλαξαν καταλυτικά. Στην πραγματικότητα επεκτάθησαν, θα τολμούσα να πω. Δηλαδή, ενώ υπήρχε ο ναός του Σολομώντος, στον οποίο κατοικούσε ο Θεός, τώρα ο Θεός έκαμε το σώμα ημών ναό του Θεού, γιατί το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μέσα μας. Αντί τώρα να θυσιάζουν ιερείς προσδιορισμένοι από το Θεό ζώα για την συγχώρεση των αμαρτιών της σαρκός των ανθρώπων, σήμερα υπάρχει μια άλλη θυσία που έγινε άπαξ, είναι η θυσία του Ιησού Χριστού,
και με το αίμα του Ιησού Χριστού καθαριζόμαστε όχι μόνο από τις αμαρτίες της σαρκός, αλλά καθαριζόμαστε, καθαρίζεται και η καρδιά μας και καθαρίζεται και η συνείδησή μας από έργα πονηρά. Η καρδιά μας από επιθυμίες λανθασμένες, αμαρτίες, και η καρδιά μας και η συνείδησή μας από έργα τα πονηρά τα οποία έχουμε εκτελέσει και μας ελέγχει η συνείδησή μας, όπως έλεγαν παλαιότερα, οι ερηνίες, οι τύψεις. Ταυτόχρονα δε η λατρεία τώρα δεν γίνεται μέσα στο ναό του Σολομώντα, αλλά γίνεται μέσα σε συναθρήσεις, μέσα στην Εκκλησία του Θεού, που είναι ο οίκος του Θεού του Ζώντος, ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας, όπου η Εκκλησία του Χριστού δεν είναι πια ένα κτίσμα, αλλά είναι το σώμα του Χριστού, όπου κεφαλή είναι ο Χριστός και όλοι οι πιστοί, και όταν λέω πιστοί εννοώ οι αδελφοί, και όταν λέω αδελφοί εννοώ οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού, και όταν λέω Άγιοι άνθρωποι του Θεού εννοώ οι αναγεννημένοι και οι εξητούντες και αυτοί που ζητούν το Πνεύμα το Άγιο ή έχουν λάβει το Πνεύμα το Άγιο. Αυτή λοιπόν είναι η Εκκλησία του Χριστού, που είναι η συνάθρηση πιστών Αγίων ανθρώπων. Η οποία Εκκλησία του Χριστού, η Εκκλησία του Θεού, είναι ο οίκος του Θεού του Ζώντος. Επίσης, ενώ στην Παλαιά Διαθήκη, όπως είπαμε, υπήρχαν οι ιερείς που ήσαν μόνο από τη μία φυλή του λαού Ισραήλ, δηλαδή των Λεβιτών, του Λεβί, στην Καινή Διαθήκη όλους τους Αγίους ανθρώπους του Θεού, δηλαδή τους αναγεννημένους, τους βαφτισμένους με Πνεύμα Άγιο, τους βαφτισμένους εν ύδατι εν το ονόματι του Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών, ο Λόγος του Θεού αποκαλεί ιερείς και βασιλείς του υψίστου. Όχι μόνο ιερείς, αλλά ιερείς και βασιλείς του υψίστου. Και αντί αρχιερέως ενός εκ των ιερέων που υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη και ο οποίος εισήρχεται, όπως είπαμε, μια φορά το χρόνο στα Άγια των Αγίων, κάνοντας θυσίες υπέρ της άφεσης αμαρτιών της σαρκός των ανθρώπων, τώρα υπάρχει ιερέας Μέγας στα δεξιά του Πατρός, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι ηλασμός υπέρ των αμαρτιών ημών και ο οποίος μεσητεύει υπέρ ημών προς τον Θεόν για την άφεση των αμαρτιών αλλά και την ευλογία των παιδιών του Θεού. Έτσι λοιπόν, και ενώ υπήρχε η εντολή στην Παλαιά Διαθήκη να ψέλουν και να υμνούν το Θεό εν χορδές και οργάνης, δηλαδή με όργανα, στην Καινή Διαθήκη η λατρεία του Θεού δεν γίνεται με τον ίδιο τρόπο. Στην Παλαιά Διαθήκη η λατρεία γινότανε με ύμνους, με υμνοδίες και με όργανα. Στην Καινή Διαθήκη όμως η λατρεία του Θεού είναι συγκεκριμένη. Η λειτουργία της Εκκλησίας είναι συγκεκριμένη και προσδιορισμένη από τον ίδιο τον Θεό. Είναι και γραμμένο λοιπόν ότι στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία ενέμενον, δηλαδή σαν προσκαρτερούντες κατά το αρχαίο κείμενο, πρώτον εν τη διδαχή των Αποστόλων, δεύτερον εν τη κοινωνία μεταλλήλων, τρίτον εν τη κλάση του άρτου και τέταρτον εν τες προσευχές. Δεν φαίνεται δηλαδή πουθενά στην Καινή Διαθήκη να χρησιμοποιούνται άλλα γεγονότα, άλλα πράγματα στη λειτουργία και στη λατρεία του Θεού. Προσκαρτερούντες στη διδαχή των Αποστόλων, στην κλάση του άρτου, στην κοινωνία μεταλλήλων και στις προσευχές. Και συγκεκριμένα, πρώτα γινόταν το κήρυγμα από τον υπεύθυνο και προϊστάμενο ή επίσκοπο ή πρεσβύτερο της συνάθρησης της Εκκλησίας, γιατί πρέπει να τονίσουμε μια φορά ακόμη ότι η Εκκλησία του Χριστού, ο Ναός του Θεού στην Καινή Διαθήκη είναι η συνάθρηση των πιστών, και κατά λέξη η Εκκλησία σημαίνει εκ καλό, που σημαίνει καλό έξω από τον κόσμο, τους ανθρώπους προς εμένα, σαν να το λέει ο Θεός, που το λέει ο Θεός. Ήσαν λοιπόν, η λειτουργία ήταν η διδάχη των Αποστόλων, το κήρυγμα γινόταν πρώτα από την Παλαιά Διαθήκη, αφού διάβαζε ο προϊστάμενος της συνάθρησης και ύστερα εξηγούσε κήρυτε. Στη συνέχεια διάβαζε από τα απομνημονεύματα των Αποστόλων, δηλαδή την Καινή Διαθήκη, και στη συνέχεια εξηγούσε και κήρυτε. Στο τέλος
γινόταν, στη συνέχεια μάλλον, γινόταν η κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, που είναι η λατρεία δια της οποίας γίνεται ενθύμησης αφενός μεν της θυσίας του Ιησού Χριστού εκεί στο Γολγοθά, με την οποία σύντριψε την κεφαλή του διαβόλου, ώστε κάθε ένας άνθρωπος που πιστεύει και επικαλείται το όνομα του Χριστού και τη θυσία του Χριστού να σώζεται. Επιπλέον, η κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού γίνεται για να έρθει αυτή η υπέροχη στιγμή που σωματικώς πια θα έχει κοινωνία ο άνθρωπος δια της πίστεως με τον Χριστό και δια του Ιησού Χριστού με τον Τριαδικό Θεό, τρώγοντας αυτόν τον άρτον, τον οποίον προσεύχεται η Εκκλησία να ευλογήσει ο Θεός σε σώμα Χριστού, και αυτόν τον ίνον, τον οποίον προσεύχεται η Εκκλησία του Ιησού Χριστού να ευλογήσει ο Θεός εις αίμα Χριστού. Και έτσι, κατά το Λόγο του Θεού, τρώγομεν και πίνομεν το σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού, ώστε να κατοικήσει ο Χριστός μέσα μας και εμείς μέσα στο Χριστό. Κατά τον ίδιο τρόπο, μεταβάλλεται λοιπόν, στη συνέχεια συγγνώμη, υπάρχει η κοινωνία μεταλλήλων, όπου είναι οι αγάπες, όπως έλεγαν στην αρχαία Εκκλησία, δηλαδή έτρωγαν όλοι μαζί, κάθε Κυριακή έτρωγαν όλοι μαζί από τα φαγητά τα οποία ετοίμαζαν οι ίδιοι και έφερναν, και είχαν αυτή την κοινωνία μεταλλήλων, και στο τέλος οι προσευχές, οι κοινές προσευχές. Όλα αυτά είχαν ένα ωραίο χαρακτηριστικό το καθένα και ένα σκοπό από το Θεό. Η διδαχή των Αποστόλων ήταν για να καταρτιστούν και να τελειοποιηθούν οι Άγιοι μέσα από τις διακονίες και το Λόγο του Θεού. Η κοινωνία μεταλλήλων, η κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού είναι για να έρθουν σε άμεση σωματική διαπίστεως και πνευματική επαφή οι πιστοί με τη θυσία και το σώμα του Χριστού και το αίμα του Χριστού. Η κοινωνία μεταλλήλων για να αυξηθούν και να κάνουν πράξη την εντολή του Χριστού «αγαπάτε αλλήλους», να αυξηθούν στην αγάπη, καθώς μέσα στην κοινωνία μεταλλήλων και καθώς η Εκκλησία του Χριστού αποτελείται από τελείως διαφορετικά και ανομοιογενή πρόσωπα με ένα κοινό χαρακτηριστικό, το αίμα του Χριστού και ότι είναι παιδιά του Θεού, αυξάνονται, οικοδομούνται, τελειοποιούνται στην αγάπη. Και τέλος τις προσευχές για να οικοδομηθούν και να παρηγορηθούν με την παρηγορία του Πνεύματος του Αγίου, καθώς μέσα στις προσευχές λειτουργούν τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, αλλά και να οδηγηθούν από το Θεό, αλλά και να διοικούνται από το Πνεύμα το Άγιο. Μέσα λοιπόν στη λειτουργία της Εκκλησίας, αγαπητέ Δημήτρη από την Πάτρα και αγαπητοί φίλοι και φίλες, δεν φαίνεται πουθενά η λατρεία με όργανα ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Εμείς λοιπόν, με τη χάρη του Χριστού, επειδή θέλουμε, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, να περιπατούμε ακριβώς κατά το Λόγο του Θεού και έτσι όπως αποκαλύπτεται μέσα από την Καινή Διαθήκη και μόνο μέσα από την Καινή Διαθήκη η λειτουργία της Εκκλησίας και οι εκδηλώσεις της Εκκλησίας, γι' αυτό και θεωρούμε ότι είναι καλόν, το θεωρούμε μάλιστα δε και σαν ευάρεστο εις το Θεό, να μην χρησιμοποιούνται όργανα ή χοροδίες μέσα στην Εκκλησία, αλλά όλοι μαζί να ψέλνουμε στον Κύριο εν πνεύματι και εν χάριτι, δοξάζοντας τον Θεό. Τώρα, αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε εναντίον πάσης μορφής και φύσεως χοροδίας ή συνοδείας οργάνων στην ψαλμοδία μας. Όχι όμως μέσα στην Εκκλησία, όχι όμως στη λειτουργία της Εκκλησίας. Βεβαίως θα χρησιμοποιούμε όργανα όταν μαζευόμαστε στην κοινωνία μεταλλήλων για να ψέλνουμε στο Θεό ή σε σημελέτες ή σε οποιαδήποτε άλλη συνάντηση των αδελφών εκτός της λειτουργίας της Εκκλησίας. Γιατί αυτό δεν φαίνεται πουθενά στην Καινή Διαθήκη και εν πάση περιπτώσει αν ήταν ευάρεστο εις το Θεό και θα το έκαναν στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία και μέσα από τις επιστολές τους οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού θα μας έδιναν προτροπές ή και εντολές ακόμη. Πέραν τούτου και στην αρχαία Εκκλησία που είναι η συνέχεια της Αποστολικής Εκκλησίας, η Εκκλησία δηλαδή των πρώτων Αποστολικών χρόνων
που είναι από το 90 μέχρι το 150, αλλά και στην αρχαία εκκλησία των μεταποστολικών χρόνων, που είναι από το 150 έως το 250 περίπου. Δεν φαίνεται πουθενά στα γραπτά των ανθρώπων αυτών, των Αποστολικών και των Μεταποστολικών Πατέρων, να χρησιμοποιούνται όργανα και μουσικές μέσα στη λειτουργία της Εκκλησίας τότε. Με αυτό λοιπόν, με αυτή τη λογική, αγαπητέ Δημήτρη, πιστεύουμε ότι δεν μπορούμε στην Καινή Διαθήκη, στην Εκκλησία του Χριστού, να λατρεύουμε τον Θεό με συνοδεία οργάνων. Συνεχίζοντας, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, τις ερωτήσεις, φτάνουμε στην Αδαμαντίνη από την Πάτρα, στο ερώτημα «Πρέπει να δίνουμε δέκατα στην Εκκλησία?» Και πάλι τα δέκατα είναι μια αλλαγή την οποία έκανε ο Χριστός μέσα στην Καινή Διαθήκη. Δηλαδή, στην Παλαιά Διαθήκη όλοι οι Ισραηλίτες, οι 11 φυλές, εκτός της φυλής Λεβί που ήταν ιερείς και Λεβίτες, υπηρέτες του ναού και οι οποίοι δεν είχαν κατ' εντολήν του Θεού κληρονομιά μέσα στη γη του Ισραήλ, την οποία κληρονόμησαν από τον Θεό, τη γη Χαναάν ή τη γη της Παλαιστίνης όπως λέγεται. Αυτοί λοιπόν όλοι οι 11 φυλές του λαού Ισραήλ ήσαν υποχρεωμένοι να δίδουν από όλα τα εισοδήματά τους 10% για να δίδεται αυτή η εισφορά, ώστε να ζούνε οι Λεβίτες, οι ιερείς, η φυλή του Λεβί δηλαδή και οι οικογένειές τους που δεν είχαν άλλα εισοδήματα γιατί η υπηρεσία τους ήταν στην υπηρεσία του Θεού, στην υπηρεσία του ναού, στην υπηρεσία των θρησκευτικών θα λέγαμε καθηκόντων του λαού Ισραήλ. Στην Καινή Διαθήκη όμως, όπως είπαμε όλοι μας, είμαστε ιερείς και βασιλείς του υψίστου. Για τις συνεισφορές λοιπόν, μας λέει ο Λόγος του Θεού και καλώνει να το διαβάσουμε, είναι στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου την πρώτη προς Κορινθίους στο κεφάλαιο 16 και διαβάζω. «Περι δε της συνεισφοράς της υπέρ των Αγίων, καθώς διέταξα, λέει ο Απόστολος Παύλος, και εις τας εκκλησίας της Γαλατίας ούτω κάμετε κι εσείς, κατά την πρώτη της εβδομάδος, έκαστος ημών, ας εναποθέτει παρέ αυτό, θησαυρίζων, ό,τι αν ευωδούτε, ώστε όταν έλθω να μη συνάγομαι τότε συνεισφορέ, να μη συνάγονται τότε οι συνεισφορέ». Ακόμη συνεχίζει. «Και όταν έλθω, ο οποίος και αν εγκρίνετε δι' επιστολών, τούτους θέλω προπέμψει, δια να φέρωσιν τη δωρεά σας εις Ιεροσόλυμα, και αν είναι άξιο να υπάγω, και εγώ θέλω συνελθεί με τεμού». Άρα λοιπόν, το πρώτο χαρακτηριστικό είναι ότι αν ευωδούτε, ότι αν ευπορεί, μεταφράζεται στην μετάφραση του Βάμβα, σωστά. Ότι δηλαδή έχεις τη δυνατότητα, πρώτον πρέπει να δίνεις. Επίσης λέγει ο Λόγος του Θεού ότι αν προαιρείται κατά την προαίρεση της καρδιάς σου, δηλαδή δίνει μέσα στην απόλυτη ελευθερία του Πνεύματος του Αγίου που υπάρχει μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, γιατί όπου είναι το Πνεύμα εκεί υπάρχει και η απόλυτη ελευθερία, μέσα λοιπόν στην απόλυτη ελευθερία του Πνεύματος του Αγίου η προτροπή του Ιησού Χριστού, του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού προς τους πιστούς είναι να δίνουν ό,τι αν ευπορείται από αυτά που μπορεί και ό,τι αν προαιρείται, δηλαδή από αυτά που θέλει. Όσο θέλεις και όσο μπορείς θα προσφέρεις στο έργο του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι ο χριστιανός μπορεί να δίνει και ό,τι δίνει γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι τον παρακολουθεί και τον βλέπει ο Κύριος. Μάλιστα, στην επιστολή προς Φιλιππησίους ο Απόστολος Παύλος έχει ένα πάρα πολύ ωραίο εδάφιο που αναφέρεται πάλι στις συνεισφορές. Λέγοντας λοιπόν ότι διαβάζω από το 4ο κεφάλαιο και το 17 εδάφιο. «Όχι ότι ζητώ το δώρον, αλλά ζητώ τον καρπόν τον πλεονάζοντα εις εσάς σε δικό σας λογαριασμό».
Δηλαδή λέγει ο Απόστολος Παύλος στους Φιλιππησίους και η Καινή Διαθήκη σε εμάς, ο Λόγος του Θεού σε εμάς, ότι ό,τι μπορούμε, ό,τι ανευπορούμε και ό,τι θέλουμε, ό,τι αν προαιρείται η καρδία μας, πρέπει να δίνουμε γνωρίζοντας ότι τούτο είναι κατάθεση που κάνουμε στο λογαριασμό μας στον ουρανό. Δηλαδή είναι κάτι που πηγαίνει σαν θυσία ζώσα ως ευώδες θυμίαμα προσφερόμενο από μας προς τον Θεό και κατατίθεται στο λογαριασμό μας στον ουρανό. Είναι πολύ ωραία αυτή η παρατήρηση νομίζω του Αποστόλου Παύλου προς Φιλιππησίους, αλλά και η εντολή του Θεού στην Καινή Διαθήκη είναι αφού καταργεί τα δέκατα, τα υποχρεωτικά, γιατί δεν υπάρχει υποχρέωση ούτε νόμος μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Η Εκκλησία του Χριστού βρίσκεται πάντοτε στη χάρη του Θεού, γι' αυτό και προτρέπει ό,τι μπορείς, ό,τι αν προαιρείσαι και ό,τι θέλεις, ό,τι μπορείς, ό,τι ανεβοδούσε και ό,τι θέλεις, δηλαδή ό,τι αν προαιρείσαι, να προσφέρεις για το έργο του Κυρίου και υπέρ των Αγίων. Και εδώ, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η σημερινή μας εκπομπή τελείωσε. Θα είμαστε μαζί με τη χάρη του Χριστού στην επόμενη εκπομπή την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε, σας εύχομαι ο Θεός να σας ευλογεί πλούσια και κατά πάντα στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.